Και αυτός ο αποχωρισμός από τους δικούς μας ανθρώπους, για τον οποίο μίλησε ο Κύριος, για το δεξί σου μάτι, το δεξί του χέρι, είναι μία πρόκληση για αυτούς μετανοίας, διορθώσεως. Ενώ αν παραμένεις μαζί τους, ενώ αυτοί συνεχίζουν να αμαρτάνουν και δεν χωρίζεσαι, γίνεσαι συνένοχος στην αμαρτία τους. Και σου λένε και αυτοί, α, ορίστε και αυτός που πάει και στην εκκλησία και εξομολογείται, εντάξει, μου λέει κάποια πράγματα, αλλά μαζί μου είναι, μαζί τα τρώμε, μαζί τα πίνουμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άρα δεν κάνω και κάτι σοβαρό. Αν όμως του πεις, τελείωσαμε, δεν μπορώ να έρχομαι μαζί σου εκεί που πας, να είμαι στο σπίτι που είσαι, να έρχομαι στο σπίτι που είσαι, δεν πάει άλλο, κόβουμε σχέσεις, θα προβληματιστεί αν έχει καλή διάθεση και θα πει, α, τόσο σοβαρό είναι αυτό, που αυτός ο άνθρωπος του Θεού πλέον κόβει σχέσεις μαζί μου για αυτό το λόγο. Του δίνει ένα σωσίβιο, μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του λάθους του, ότι εξαιτίας αυτού που κάνει θα κολλαστεί. Είναι αγάπη δηλαδή. Δεν λέμε εκεί πώς θα χωριστώ τώρα με συγγενείς μου και τον ξέρω από μικρό. Και... ακριβώς επειδή τον αγαπάς και τον ξέρεις από μικρό και θες να τον βοηθήσεις, θα πρέπει να το κάνεις αυτό, εφόσον έχεις εξαντλήσει όλα τα άλλα βέβαια. Το λόγο, τη συμβουλή κλπ.